Πάμε να μιλήσουμε με τον δεύτερο αθλητή που έφερε μετάλλιο στον Ηρακλή και με τους πόντους. Χθες ακούσαμε εδώ στην εκπομπή, φιλοξενήσαμε τον Παύλο Μπόφτση στο τριπλούν με το ασημένιο μετάλλιο. Ήρθε μετά και το χάλκινο από τον Κώστα Βρανά στα 1500 μέτρα, την τρίτη θέση, τον οποίο έχουμε τώρα στην γραμμή μας. Κώστα, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το δικό σου μετάλλιο, το μετάλλιο του Παύλου και η προσπάθεια και των υπόλοιπων παιδιών έφεραν τον Ηρακλή στην τρίτη θέση, κάτι που μας κάνει να χαιρόμαστε, γιατί ο Στίβος έχει πολύ μεγάλη ιστορία του Ηρακλή και σιγά σιγά κάνετε τεράστια βήματα. Η δική σου η επιτυχία πώς ήρθε αυτό το χάλκινο μετάλλιο που είναι το πρώτο σου ως άντρας, έτσι, σε πανελλήνιο επίπεδο. Στην κατηγορία των άντρων είναι το πρώτο μου μετάλλιο, είχα και σαν πιο μικρός, αλλά στους άντρες είναι το πρώτο. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και από πέρυσι, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Μάλιστα, πέρυσι μπορώ να σας πω ότι ήμουν και σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμουν φέτος. Απλά όσο άτυχος ήμουνα πέρυσι που τραυματίστηκα 3 μέρες, ας πούμε, πριν το Πανελλήνιο, τόσο τυχερός ήμουν, ας το πούμε, φέτος που είχα όλη τη χρονιά τραυματισμούς, αλλά τη μέρα του Πανελλήνιου ήμουνα καλά. Δηλαδή δεν είχα κάποιο τραυματισμό, μπήκα μέσα. Πήρες την εκδίκησή σου. Ακριβώς, το πάλεψα και μπήκα μέσα με σκοπό να πάρω το μετάλλιο. Δηλαδή το έβλεπα πολλές φορές στο μυαλό μου το σενάριο πριν τρέξω. Το είχα πάρει απόφαση. Mm-hmm. Σε ένα άθλημα δύσκολο, για μας απ' έξω κουραστικό, με χρόνο ο οποίος σε ικανοποιεί, είναι στα δικά σου μονοπάτια, θες κάτι καλύτερο, μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο σε επίσης αγώνες. Ο χρόνος μου φέτος στο μετάλλιο ήταν 3.54, να φανταστείτε ότι πέρυσι είχα 3.53 δύο μήνες πριν το Πανελλήνιο το περσινό, δηλαδή πέρυσι ήμουν σε πιο καλή κατάσταση όπως είπα. Απλά είχα αυτό το θέμα με τον τραυματισμό. Εντάξει, σίγουρα ήθελα πιο κάτω φέτος, ήθελα κάτω από 3.50, αυτός ήταν ο στόχος, το οποίο κάτω από 3.50 είναι πολύ λίγοι αθλητές στην Ελλάδα που έχουν τρέξει, ας πούμε, 3.49, 3.48, 3.50 και κάτω. Δεν τα κατάφερα δυστυχώς γιατί είχα πολλούς τραυματισμούς, αλλά και ο χρόνος που ήταν κοντά στο ατομικό μου νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία για τα δεδομένα που επικρατούσαν. Mm-hmm. Αυτό. Και ποιο είναι το συνέστημα αυτό για πρώτη φορά στο βάθρο? Το συνέστημα. Πιο πολύ επικρατούσε το συνέστημα της δικαίωσης. Δικαίωση. Δηλαδή, εντάξει, έχω χαρεί και άλλες φορές μετάλλιο, όπως σας είπα, και πιο μικρός και πρωταθλητής Ελλάδος ήμουν και εθνική ομάδα ήμουνα. Απλά, εντάξει, αυτό το μετάλλιο το πιστεύω το δικαιούμουν στους άντρες και ήρθε μετά από τόσο καιρό, επιτέλους. Αυτό. Χθες ο Παύλος μας έλεγε για το πόσο δεμένοι είστε, έχετε αποκτήσει έτσι οικογενειακό κλίμα στον Ηρακλή. Βρίσκεστε σχεδόν κάθε μέρα, για να μην πω κάθε μέρα και όλη μέρα, στο Καφτατζόγλιο, στο βοηθητικό, κάνετε τις προπονήσεις σας. Βοήθησε και αυτό στην επιτυχία στο να δούμε τον Ηρακλή στην τριάδα. Ουσιαστικά στην κορυφή της Ελλάδος, έτσι, όταν είσαι στους τρεις καλύτερους συλλόγους, τους άντρες στο Στίβο. Σίγουρα το να προπονήσεις ένα οικογενειακό κλίμα παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί εντάξει, αθλητές είμαστε, αλλά δεν είμαστε μηχανές, είμαστε και άνθρωποι. Οπότε φυσικά όλο αυτό μετράει στην όλη προσπάθεια, το να είσαι καλά, ας πούμε, στον σύλλογο που είσαι. Και όπως είπατε και εσείς πιο πριν, υπάρχει προσπάθεια για βελτίωση. Γενικά υπάρχει ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Και όσο πάει και θα καλυτερεύει η κατάσταση, αρκεί να μην τα παρατήσουμε. Γιατί ουσιαστικά η αποτυχία έρχεται και μαζί με την εγκατάλειψη. Όσο δεν εγκαταλείπουμε και προσπαθούμε, τα πράγματα θα βελτιώνονται. Η επιτυχία δίνει το κουράγιο για κάτι καλύτερο. Τι έχεις μπροστά σου, τι θα ήθελες να έχεις μπροστά σου από εδώ και πέρα πλέον? Εντάξει, τώρα για αθλητικά θέματα μιλάμε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Αθλητικά ήμουν στο να σταματήσω φέτος, σκεφτόμουν πολύ έντονα, mm-hmm, να σταματήσω, να συνεχίσω. Τώρα μετά το μετάλλιο, εντάξει, πήρα λίγο ένα κίνητρο να κάνω άλλη μια χρονιά για να ξεπεράσω για ακόμα μια φορά τον εαυτό μου. Θα το σκεφτώ, δηλαδή τώρα ένα μήνα θέλω να χαλαρώσω, γιατί όπως σας είπα ήταν δύσκολη χρονιά, είχε πολλούς τραυματισμούς και άλλα θέματα εκτός Στίβου, ας πούμε, στη ζωή μου. Mm-hmm. Και αυτό, θέλω να χαλαρώσω λίγο και μάλλον με βλέπω να συνεχίζει όμως, η αλήθεια είναι αυτή. Το εύχομαι. Το εύχομαι να συνεχίζεις να κάνω και... κάτω από 3.50. Και αυτό και να φέρεις και νέα μετάλλια στον Ηρακλή, γιατί ως οικογένεια το έχουμε ανάγκη. Το ξαναλέω, ο Στίβος έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Ήταν μόνιμα πρωταγωνιστής πριν από δεκαετίες και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια μας αναγκάζεται με την καλή την έννοια, Κώστα, και ασχολούμαστε ξανά και αυτό είναι ευχάριστο. Πες μου κάτι, τα 1500 πώς προέκυψαν, πώς αποφασίζει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό? Γιατί ο Στίβος έχει πάρα πολλά, μπορείς να κάνεις άπειρα. Πώς έκλεισες προς τα εκεί? Εγώ έχω περάσει από πολλά αγωνίσματα, η αλήθεια είναι, και μήκος έκανα όταν πρώτο ξεκίνησα, αλλά τέλος πάντων φαινόταν ότι έχω κάποιο ταλέντο προς τους δρόμους. Έχω δοκιμάσει και 800 και 1500 και 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια και 5 χιλιόμετρα, μέχρι 5 έχω φτάσει.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το τριάρι με τα εμπόδια θα ήταν το πιο ταιριαστό για μένα. Έτσι λένε πολλοί και τα εργομετρικά που έχω κάνει αυτό δείχνουν. Απλά επειδή έχει τα εμπόδια και τις κρούσεις, υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και γενικά είμαι λίγο επιρρεπής εγώ στους τραυματισμούς. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον από σωματότυπο, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Και αποφάσισα φέτος να το πάω λίγο πιο safe και να ασχοληθώ με τα 1500. Από πέρυσι δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι με τα 1500. Με σκοπό αυτό να αποφεύγω και τους τραυματισμούς που έρχονται από τα εμπόδια, από τις κρούσεις κτλ. Στη λίμνη. Και με στόχο να πάρω και ένα μετάλλιο και τα κατάφερα. Κάπως έτσι. Και δεν το αλλάζει τώρα, έτσι. Είπε εδώ, είμαστε το κλειδί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τα αλλάζω και νομίζω ότι μπορώ να δώσω κι άλλα. Και βασικά είμαι σίγουρος ότι μπορώ να δώσω κι άλλα, γιατί είμαι ουσιαστικά ελάχιστο, απειροελάχιστη προσπάθεια. Δηλαδή, για να ρωτήσετε και τον Ιωαννίδη, τον Μπόξ και τον προπονητή μου, τον Παπαδόπουλο, κατέβηκα με πολύ λίγο προπόνηση και κατάφερα αυτό που κατάφερα. Δηλαδή, είμαι για πολύ πιο κάτω. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρχι να έχω το κουράγιο να συνεχίσω. Το εύχομαι να κοιτάς το μετάλλιο εκεί κάθε μέρα, να το έχεις αγκαλιά και να σου δίνει, να σου δίνει κίνητρο και δύναμη για τη συνέχεια. Κώστα, και πάλι πολλά συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είσαι καλά.